Πιλότος αρκετά χρόνια, παίρνει σύνταξη, βρίσκεται στην Πάρο και απογειώνει το λάδι. Ποιος είναι? Είναι, μισό λεπτάκι, ο κύριος Αθανάσιος Κορδούλης και εκπαιδευτής αεροσκαφών. Καλημέρα σας, κύριε Σκορδούλη. Καλημέρα στην Πάρο. Καλημέρα στις Κυκλάδες. Καλημέρα, Φέη. Καλημέρα, κύριε Κωστή. Καλημέρα. Και καλές εκπομπές και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι ο κύριος Σκορδούλης είναι από τους τηλεθεατές μας που έχει στείλει μήνυμα και βγαίνει στην παρέα μας να κάνουμε την κουβέντα. Αυτή είναι η παρέα. Εκτός από πιλότος και ελαιοπαραγωγός, βλέπω και μουσικό όργανο από πίσω. Έχουμε πολύ μουσική, πάρα πολύ μουσική. Να σας πω, κύριε Σκορδούλη, στην Αμερική χρόνια, πιλότος και εκπαιδευτής, επιστρέφετε στην Ελλάδα, πάτε στην Πάρο, φτιάξετε ένα από τα πιο γνωστά κλαμπ του νησιού, φτιάξατε ένα μπιστρό με παραδοσιακά φαγητά και τώρα και λάδι με νυφάδες χρυσού και άλλα προϊόντα, μπατζάρια και ρόδι, ξίδι με γεύση μπατζάρι και ρόδι, συγγνώμη, σούμα, βότκα, καραμέλα, πολυτεχνίτης μέσα σε όλα. Παντρεύονται όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, στην Αμερική εργαζόμουν στου θείου μου τα εστιατόρια και μετά πήγα φυσικά το 1973 που πήγα εγώ τελείωσα το σχολείο εκεί και μετά πήγα στη σχολή πιλότων. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να ασχολιόμουν και με τα εστιατόρια γιατί η δουλειά στην Αμερική δεν ήταν και τόσο εύκολη. Οπότε όταν γύρισα το 1987 άνοιξα το μαγαζί στην Μπάρο, το καφέ μπαρ και έτσι μέχρι το 2013 ασχολήθηκα με αυτή τη δουλειά. Σας λείπει λίγο μετά τώρα οι εθέρες, το πέταγμα. Κοίταξε να δεις, βέβαια, ο πιλότος δεν ξεχνάει ποτέ τον αέρα. Έχω πετάξει όλη την Αμερική και έχω δει από ψηλά. Από ψηλά. Τώρα πήρατε τον αέρα του λαδιού όμως. Ακριβώς. Για πείτε μας. Λοιπόν, με το λάδι ασχολήθηκα διότι έπρεπε να βρω τρόπο να πουλήσω το λάδι μου λίγο πιο ακριβότερα, ας το πούμε, και βρήκα ένα εργοστάσιο στη Γερμανία, το οποίο πουλούσε βρόσιμο χρυσό που το τρως δηλαδή. Ναι. Και έτσι το έβαλα μέσα στο λάδι και ασχολήθηκα με τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Α, να μας το δείξετε αυτό οποίο που πιάσατε, το μπουκαλάκι. Το μπουκαλάκι που δεν φάνηκε. Ναι, ναι, αυτό είναι αυτό εδώ. Ναι. Με το χρυσό το βρόσιμο αυτό. Το κουνάς και βλέπεις το μέσα το χρυσονάτο. Και πόσο κάνει το μπουκάλι αυτό? Το μπουκάλι κάνει 40 ευρώ. Άρα έδωσες αυτομάτως αξία, υπεραξία σε ένα προϊόν που ούτως ή άλλως το ελληνικό λάδι πουλάει, βάζοντάς του μέσα και αυτά τα φύλλα χρυσού, βρόσιμο. Συγγνώμη, χρυσού. Ο χρυσός κάνει τα πιο... το άθροισμα του χρυσού και του λαδιού κάνει 40 ευρώ ή το προϊόν συνολικά πλέον αποκτά υπεραξία και πληρώνεται παραπάνω? Η αξία δηλαδή ξεπερνά. Ναι, πείτε μου. Ακριβώς. Λόγω του χρυσού αυξάνεται η τιμή του λαδιού. Και βγαίνει και κέρδος όμως από αυτό από πάνω, έτσι. Βεβαίως, ναι. Εφόσον υπάρχει κατανάλωση. Ας πούμε με τον κορονοϊό τώρα. Τώρα τι γίνεται. Μπλόκαραν όλα. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, εγώ δούλευα με ξενοδοχεία και εστιατόρια που το έπαιρνα το λάδι αυτό, ας το πούμε. Mm-hmm. Αλλά τα πιο πολλά δεν άνοιξα καθόλου. Mm. Άρα δύσκολα. Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Κύριε Σκορδούλη, εκεί καταλαβαίνετε κορονοϊό, φοράτε μάσκες, έχετε περιορισμούς, πώς είναι στην Πάρο? Φοράμε μάσκες, περιορισμούς όπως είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Το μόνο είναι ότι εδώ στην Πάρο, ας το πούμε, επειδή το χειμώνα είναι σχεδόν όλα κλειστά, εκτός κάποιες καφετέριες και κάποια κέντρα διασκεδάσεως που ήταν ανοιχτά πριν, δεν έχουμε την αίσθηση τόσο πολύ της κλεισούρας, θα το πούμε. Καταλάβατε. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, να φτιάξει και λίγο καιρός να ανοίξει, να μας πάτε βόλτα στην Πάρο, να μας παίξετε και μουσική που θα σας που περιμένω έχετε. Και ελάτε επάνω. Έχω φτιάξει και τη σούμα. Και τη σούμα, η σούμα το, δικό μουρακί, το δικό μου ρακί με νυφάδες χρυσού. Ρακί να δεις με τώρα. Νυφάδες χρυσού. Ρε, δεν το έχεις ξανακούσει αυτό? Ρακί με χρυσό. Κοιτάξτε, πουλιέται βότκα με νυφάδες. Κάνεις καλύτερο μεθύση, κάνεις χρυσό μεθύση με αυτή τη ρακί. Ακριβώς, κάνεις χρυσό μεθύση. Φινάκι το πίνεις όμως, έτσι, γιατί... Αυτό εδώ είναι η βότκα με τη σούμα, τη δική μου, και με γεύση καραμέλας. Άκου να δεις τώρα. Άρα κοκτέιλ, όλα μόνο σας, σένα, απευθείας. Και θα δείτε και το τελευταίο, είναι το κρασί μου. Πολύ καλό κρασί, το οποίο το μπουκάλι το σχεδιάζω μόνος μου εγώ. Α, και ζωγραφισμένο μπουκάλι. Κύριε Σκορδούλη, συγγνώμη, για να κάνει κάποιος όλα αυτά που κάνετε εσείς, θα ήθελε 10 ζωές.
Εσύ τα καλά τώρα σε μία. Κοιτάξτε, με την καραντίνα τώρα δεν έχω τι να κάνει. Οπότε αρχίζει και σκέφτεσαι ιδέες. Γίνεται δημιουργικό. Καλημέρα στην Πάρο. Καλημέρα σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Χιόνι δεν έχετε. Βροχή ίσως. Ορίστε. Χιόνι δεν έχετε, γιατί στην Άξο έριξε λίγο χαλάζι. Όχι, δεν έχει ρίξει τίποτε ακόμα, όλα ούτε καλά. Βρέχει, αλλά είναι συνεφιασμένος ο καιρός. Σας έχω στείλει μια φωτογραφία. Τώρα συμβαίνει, είναι συνεφιασμένος. Θα τη δείξουμε. Καλημέρα στην Πάρο για να φύγουμε για Πάρνηθα. Μείνετε μαζί μας, σας πάμε Πάρνηθα. Α, όχι Πάρνηθα. Σας περιμένω το Πάσχα να έρθετε, να σας φιλοξενήσω εδώ. Με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.